τόπος καμωμένος και με αλάτι και νερό. Η Δυτική Ελλάδα. Εδώ, ένας διεθνώς προστατευόμενος υδροβιότοπος συνυπάρχει με εκλεκτά αλιεύματα που εξάγονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυγοτάραχο. Η καρδιά του εκλεκτού εδέσματος, γνωστού από τα αρχαία χρόνια, χτυπάει στα διβάρια και στα συσκευαστήρια της περιοχής. Η κορυφαία πρώτη ύλη και οι παραδοσιακές, εξειδικευμένες τεχνικές εγγυώνται πλούσια γεύση και διαπεραστικό θαλασσινό άρωμα. Πάστομα, κέρωμα, κάπνισμα, όλα θέλουν τον τρόπο τους. Όλα απαιτούν το δικό τους χρόνο. Όσο για τα μυστικά του που περνάνε από γενιά σε γενιά, πολλά. Χέλη. Χιλιάδες μίλια ταξιδιού για να βρεθεί εδώ, αμέτρητες ώρες προσμονής και προετοιμασίας από τους ψαράδες, ένα ατελείωτο παραγάδι. Κι ύστερα, στο καταχείμωνο, σαν ξεκινάει με έναυσμα τον άσχημο καιρό το ταξίδι του προς τη θάλασσα, γίνεται το ψάρεμά του στις χελοβραδιές, κάτω από τον σκοτεινό ουρανό. Ένα σπάνιο είδος που απειλείται με εξαφάνιση, γι' αυτό και έχουν τεθεί συγκεκριμένοι περιορισμοί στο ψάρεμά του, καθώς και υποχρέωση απελευθέρωσης στη θάλασσα ποσοστού αυτών που έχουν συλληφθεί για την προστασία του είδους. Αθερίνα. Άφθονη, νόστιμη, χαρακτηριστική. Ταξίδεψε από το πέλαγος μέσα από ποτάμια και κανάλια για να βρεθεί στα μακριά δίχτυα που περικυκλώνουν τα σμήνη της στη λίμνη Τριχονίδα. Και από εκεί στο πιάτο μας. Αφού πέρασει όμως από το μόχθο που συναντάει την περηφάνεια και από το μεράκι που προϋποθέτει την υπομονή. Γάμπαρη, η βασίλισσα του Αμβρακικού. Γλυκιά, τραγανή, ζουμερή. Όποιος τη δοκιμάσει, ορκίζεται στη γεύση της. Για να φτάσει στο τραπέζι μας, χρειάζεται μόχθος. Χρειάζονται χέρια τραχιά, όπου ο χρόνος αμήλικτος έχει εγγράψει τα σημάδια του. Μα ταυτόχρονα χέρια δεξιοτεχνών που εφαρμόζουν την παράδοση σε κάθε κίνηση, η οποία έρχεται αναλύωτη από τα βάθη του χρόνου. Αλίπαστα. Εδώ, ο τόπος σμιλεύει τους ανθρώπους και οι άνθρωποι που τον κατοικούν και τον δουλεύουν τον προσδιορίζουν με τη σειρά τους. Φτιάχνοντας υβάρια και καλαμωτές, δίχτυα και απόχες, πελάδες και γαΐτες, φτιάχνοντας προϊόντα. Τα εκλεκτά ψάρια της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη γαστρονομική αξία όταν παστώνονται. Οι τσιπούρες, οι σπάρι και μερικά είδη κεφαλοειδών περιμένουν καρτερικά μέσα στο αλάτι εκείνων που θα ανακαλύψει τον γευστικό θησαυρό. Τα σπάνια πουλιά που διασχίζουν αυτόν τον μοναδικό χώρο χρόνο παρατηρούν και γεύονται τα πλούτη του για να γίνουν συμμέτοχα στην αιωνιότητά του. Εδώ μια στήλη άλατος ο χρόνος. Ένα ήλιο βασίλεμα μακρόσυρτο ο χώρος.